μένουν να φτάσουν στο τραπέζι μας και πολύ δε περισσότερο να τα εμπορευτεί κανείς. Εκεί είναι το ζήτημα το οποίο εστιάζει ο κώδικας αλιμεντάριος. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και προφανώς θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε και βεβαίως είναι νομικό το θέμα καθαρά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φέρω άποψη, να εκφέρω άποψη. Να σας πω λοιπόν ότι ο κώδικας ο συγκεκριμένος αλιμεντάριος θεωρεί ότι κάθε συγκέντρωση θρεπτικού συστατικού πάνω από το 15% σε ένα τρόφιμο θεωρείται ύποπτη, θεωρείται επικίνδυνη και όσο βεβαίως μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση αυτή, τόσο θα μπορούσε κάπως το τρόφιμο αυτό να μην συμπεριλαμβάνεται στην ανθρώπινη διατροφή. Όμως, αυτό θα πρέπει να δούμε κατά κάποιο τρόπο, κατά ποιον τρόπο αφορά τα φυτικά τρόφιμα, τα τρόφιμα δηλαδή που έτσι κι αλλιώς έχουν μια συγκέντρωση από τη φύση τους, η οποία υπερβαίνει το 15% και είναι πάρα πολλά τα τρόφιμα αυτά σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Δεν ξέρω λοιπόν αν το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στα φυσικά τρόφιμα, τα οποία βεβαίως είναι ένα σκάνδαλο άνευ προηγουμένου, ή οπωσδήποτε αφορά κάποια άλλα τρόφιμα, όπως σας είπα, τα λειτουργικά, τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να φέρουν και ένα περιορισμό, δεδομένου ότι και αλόγιστη κατανάλωση θα μπορούσε να προκαλέσει τοξικότητα στη συγκέντρωση. Των θρεπτικών συστατικών και βεβαίως και κάποιους σοβαρούς κινδύνους υγείας. Υπερβιταμίνους κατά κάποιο τρόπο. Υπερβιταμίνους, ακριβώς. Κύριε Καπερνάρε, βεβαίως εδώ πέρα το θέμα μας ξεπερνάει. Με ρωτήσατε για το αλιμεντάριους, έτσι. Παρακαλώ. Με ρωτήσατε για το αλιμεντάριους. Τον διατροφικό κώδικα. Ναι. Μάλιστα, κάποιοι τηλεθεατές είπαν στο παρελθόν ότι μην τον αναφέρετε σαν κώδικα αλιμεντάριους, είναι διατροφικός κώδικας. Έρχομαι λοιπόν και σας ρωτάω, πέρα από το κομμάτι το οποίο αφορά στην κατανάλωση και αν θέλετε στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των προϊόντων, υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα το οποίο, ή αν θέλετε κάποιο νομικό πάτημα για τον εκάστοτε καταναλωτή, ώστε να προστατευθεί και να διεκδικήσει πως μπορεί να χρησιμοποιεί το οποιοδήποτε σκεύασμα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Γιατί εγώ, παράδειγμα, πρέπει να πάω να δηλώσω την καλλιέργειά μου εφόσον είναι για προσωπική χρήση και τον έχω στον παχτσέ μου, στον κήπο μου. Τώρα, αυτό που σας πω δεν είναι απόλυτο βέβαια, αλλά λογικά και νομικά πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα τα οποία φέρονται ότι ελέγχονται από αρμόδιους φορείς και έχουν επάνω ανακοινωμένα τα συστατικά που πρέπει να περιέχουν μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι και τα αρμόδια όργανα. Όμως αυτό συνήθως νομίζω πως δεν γίνεται και κυρίως τρώμε πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να τρώμε. Αυτά βεβαίως είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσέξτε κάτι που έχουν προσθέσει. Και τροφίμων. Όλα γιατί ξεκινάνε ανάπτυξη από εκεί. Και το εμπόριο συνδυάζεται πάντα με τα τρόφιμα. Είναι εν πάση περιπτώσει έτσι το κάνανε και εκεί θα βρείτε οπωσδήποτε απαντήσεις που έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύουν, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί. Έχετε προσέξει εσείς, ξέρετε, γνωρίζει κανείς από εμάς κάποιον ελεκτικό μηχανισμό να ελέγχει τα τρόφιμα που τρώμε? Ο ΕΦΕΤ το κάνει και έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που μπορούν να το πιστοποιήσουν. Το κάνει κάτω από ορισμένες συνθήκες και όχι πάντα και όχι όπως θα έπρεπε. Απόδειξη ότι μερικές φορές ξέφυγαν από τον ΕΦΕΤ κάτι προϊόντα και είχαν την τιμωρία της επίπληξης, γιατί και καλά να βγουν και να αναγίνουν στον κόσμο κάποια προϊόντα τα οποία απεσίδησαν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή δεν είμαι και ο ειδικός να σας πω, για να προσέχει κάποιος τι αγοράζει, πρέπει να διαβάζει αυτά τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται από τον νόμο πάνω στη συσκευασία του προϊόντος. Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράκη, θέλω να ρωτήσω σας λίγο για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Τι θα πρέπει να προσέχει ο εκάστοτε καταναλωτής, τι είναι αυτό το οποίο βάζει στο πιάτο του και πώς, αν θέλετε, μπορούμε πλέον να τρώμε όσο πιο υγιεινά γίνεται με τις συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να έχουμε πράγματα στον κήπο μας τα καλλιεργούμε προσωπικά. Ναι. Καταρχήν να πω ότι σε κάθε περίπτωση, είτε ισχύσει αυτό το σενάριο του διατροφικού κώδικα το οποίο παρουσιάσατε, είτε όχι, βρισκόμαστε σε μια διατροφική σύγχυση, σε ένα διατροφικό κίνδυνο γενικότερα, από τη στιγμή που μεταλλαγμένα τρόφιμα έχουν κατακλείσει την αγορά. Και οπωσδήποτε δεν ξέρουμε από πού να προστατευτούμε. Οτιδήποτε καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνεται, αλλά κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνει, μπορεί να είναι ένα φυτικό τρόφιμο με ζωικά γονίδια, ένα τροποποιημένο τρόφιμο δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού γενικότερα θα προστατευτούμε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι όσο μπορούμε, νούμερο ένα, να προσέχουμε από πού αγοράζουμε τις πηγές. Και προφανώς γνωστοί από σε εμάς οι οποίοι καλλιεργούν, θα πρέπει να τους έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την επιλογή των τροφίμων. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι υπάρχουν προστατευτικά τρόφιμα τα οποία είναι, προσέξτε, το λάδι, το λεμόνι, το ξύδι.
Μπορεί να, το μέλι και βεβαίως και μια σειρά από άλλα τρόφιμα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ως αντισηπτικοί παράγοντες, μικροβιοκτόνοι. Και καλό είναι αυτά τα τρόφιμα και βεβαίως τα μπαχαρικά και τα γενικότερα τα μυρωδικά. Μπορούν λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε στη διατροφή μας περισσότερο, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να μας προστατεύσουν από αυτή τη διατροφική απειλή. Και βεβαίως τελικά θα πρέπει να επιλέγουμε και να εφαρμόζουμε ποικιλία τροφίμων, έτσι ώστε ο κίνδυνος τον οποίο εισπράττουμε από ένα τρόφιμο πιθανά να περιορίζεται στο ελάχιστο και κάποια άλλα τρόφιμα, όπως είπα τα λεγόμενα προστατευτικά, να λειτουργούν ως αντίβαρο απορροφώντας αυτούς τους κραδασμούς κατά κάποιο τρόπο. Συγγνώμη, σας διακόψω, αλλά να αναφέρουμε έτσι για το γούστο της κουβέντας ότι τα λεμόνια προφανώς θα εννοείται ότι είναι Ονδούρας και Εκουαντόρ και Νότιας Τουρκίας και Αιγύπτου, έτσι, όχι ελληνικά. Κύριε Καπαδάκη, να σας πω την αλήθεια. Γνωρίζω λεμονιές στην περιοχή μου, στη Ριζούπολη, στα Άνω Πατήσια, από τις οποίες πηγαίνω και κλέβω λεμόνια. Έχει νόημα αυτό που λέει ο κ. Καπερνάς, βέβαια, γιατί πολλά προϊόντα πλέον δεν παράγονται στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαμε να τα πάρουμε. Τότε έρχονται βεβαίως κάτω από συνθήκες ημιπαράνομη. Δεν ξέρει από πού προέρχεται. Ακούστε λοιπόν κάτι που πραγματικά πρέπει να το προσέχουμε. Αποτυχημένο, πρέπει να πούμε ότι είναι οικονομικός όρος. Αποτυχημένο λέγεται το κράτος. Ένας λόγος είναι και αυτός, όπου δεν μπορεί να παράξει εξουσία ή ικανή να ελέγξει τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς. Η Ελλάδα δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μην ψάχνετε τώρα τι τρώτε. Τρώτε τα πάντα, ό,τι θέλουν αυτοί που λαδώνουν και ό,τι επιτρέπουν αυτοί που λαδώνονται. Μην τέσσω πέρα τώρα. Μία τελευταία πάνω σε αυτό που λέει. Σωστοί άνθρωποι, οι οποίοι παραγωγή και παράγουν σωστά προϊόντα. Ο κ. Καπερνάς, λοιπόν, μία τελεία να βάλω. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, να μην επιλέγουμε τα τεράστια λεμόνια, τα υπερμεγέθη και αυτά τέλος πάντων και τα εκτός εποχής. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε και τρώμε ντομάτα το Δεκέμβριο. Μα τι ντομάτα θα φάμε, συγγνώμη δηλαδή, όταν η εποχή είναι το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, έτσι, μπορούμε λοιπόν με αυτοπροστατευτικούς παράγοντες να προφυλάξουμε την υγεία μας. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Θα σας ευχαριστήσουμε. Εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, διότι πρέπει να φύγετε κι εσείς. Πάμε αμέσως τώρα. Έχουμε χρόνο να περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την κουβέντα μας με πάρα πολύ κυρία θέματα.